Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, International. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Αγαπημένοι μου, ενεργοποίησα και αυτό το κανάλι στα ελληνικά προς αποφυγή κάποιες δυσάρεστης έκπληξης διαγραφής, έτσι, του καναλιού, γιατί είναι κάτι το οποίο διάβασα ότι συνέβη στο εξωτερικό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είπα να λάβω τα μέτρα μου. Όσοι πιστοί προσέλθετε να με στηρίξετε και εδώ, με την έννοια του ότι αν γίνει κάτι αρνητικό για το πρώτο κανάλι, για το βασικό κανάλι, τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι και να τα λέμε από εδώ. Λοιπόν, μέχρι τότε θα ανεβάζω τη συμβουλή της ημέρας με πολύ αγάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τη συμβουλή της ημέρας με πολύ αγάπη. Πολύ ωραία θα λέγαμε. Πολύ μάχη ρε παιδιά τις τελευταίες μέρες. Τι γίνεται, ένας χαμός γίνεται. Διαμάχες έχουμε. Έχει πέσει η κάρτα από την ανάποδη μορφή της και δείχνει ότι... και μου κάνει λίγο και σαν συνέχεια της χτεσινής που σας είπα να προσέχετε μήπως τυχόν έτσι και κάπως υπάρξει μια περίεργη ατμόσφαιρα και εσείς να κατευνάσετε την κατάσταση όσο μπορείτε. Εδώ φαίνεται ότι αγριεύουν τα πράγματα και ότι μπαίνετε σε τσακωμούς που μπορεί να μην είναι η δική σας η πρόθεση φυσικά. Και ο άλλος ο άνθρωπος να σας προκαλέσει. Αν δεν είναι κάτι σημαντικό, αφήστε το και αυτό να πέσει κάτω. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο, γιατί καταρχάς θα χαλαστείτε εσείς. Και για ποιο λόγο να χαλαστείτε, αν δεν υπάρχει πραγματικός, σοβαρός και αντικειμενικός λόγος. Εντάξει, πείτε ναι, καλά, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Αυτή είναι μία εξαιρετική απάντηση, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δεν έχει κανένα νόημα να τσακωνόμαστε με κάποιον που δεν θα βρούμε ποτέ κοινό τόπο. Αυτή λοιπόν η συμβουλή της ημέρας από μένα για σας με πολύ πολύ αγάπη. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.